Τα μανίκια σηκώνουν οι οργανωμένοι γονείς και είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση ώστε να μην θυματοποιηθούν οι μαθητές. Οι οργανωμένοι γονείς μέσης εκπαίδευσης προτείνουν να αλλάξει η ημερομηνία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, αφού όπως τονίζουν, η παρατεταμένη κρίση έχει προκαλέσει αρνητικές συνέπειες. Να δοθεί παράταση στην έναρξη και κατ' επέκταση στη λήξη, όπως προνοείται στο άρθρο 7 του κανονισμού λειτουργίας των δημοσίων σχολείων. Ούτως ώστε να επέλθει η ομαλότητα. Έντονη ανησυχία προκαλούν στους γονείς τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Μέτρα τα οποία ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα με την κατανομή των τμήματων στους διδάσκοντες. Στο μεταξύ, την παραίτησή του για λόγους αρχής υπέβαλε ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Μορφάκης Σολομονίδης κατά τη διάρκεια της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χειροκοιτία. Ο Μορφάκης Σολομονίδης αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΕΚ. Θα ήταν ενάντια στις αρχές και θα πιστεύω μου να παραμείνω στη θέση μου παρόλο που η θητεία μου τελειώνει πολύ σύντομα και παράλληλα να εξασκώ τα νέα μου καθήκοντα. Δηλώνω ότι θα παραμείνω απλώς εθελοντής και πάντα δίπλα στους οργανωμένους γονείς. Στην Παγκύπρια Συνέλευση θα αξιολογηθούν τα μέτρα τα οποία εξήγηλε η ΠΟΕΔ. Οι γονείς αναμένεται επίσης να εξετάσουν τις επόμενες τους κινήσεις. Από την πλευρά της, η αστυνομία μελετά τις καταγγελίες κατά του Υπουργού Παιδείας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διάπραξη ποινικών αδικημάτων και ο φάκελος με τις εισηγήσεις των ανακριτών θα διαβιβαστεί στη νομική υπηρεσία για οδηγίες.